Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι «Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά». Ένας ακόμη νέος κουμπαράς λοιπόν σήμερα στην κατοχή μας, ένας κουμπαράς γραμματοκιβώτιο. Όλους αυτούς τους κουμπαράδες τους παραγγέλνω από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα το Amazon. Ο συγκεκριμένος είναι ένας αυτόματος κουμπαράς όπου μπορείτε μέσα να βάλετε τα ωραία σας χρήματα. Ανοίγει φυσικά με ένα ειδικό password, με ένα ειδικό κωδικό που θα βάλετε εσείς. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος και αυτός ο κουμπαράς. Εδώ βλέπουμε ότι βγαίνει και σε ένα μαύρο και σε ένα κόκκινο χρώμα. Εμάς μας ήρθε σε ένα πολύ ωραίο λαχανί. Βλέπετε εδώ που μπαίνουν τα νομίσματα και τα χρήματά μας, τα χαρτονομίσματα. Βάζουμε τον κωδικό και μπορούμε να ανοίξουμε το γραμματοκιβώτιο για να τα πάρουμε. Φυσικά λειτουργεί με μπαταρίες αυτός ο ωραίος κουμπαράς. Να τον βγάλουμε και από την συσκευασία του. Εδώ έχει κάποιες οδηγίες που μπορείτε να διαβάσετε. Πάρα πολύ ωραίος. Από εδώ λοιπόν βάζετε τα χαρτονομίσματα και από εδώ τα κέρματα. Προτού όμως τον δούμε και τον χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να βάλουμε τρεις κανονικές μπαταρίες νομίζω ότι παίρνει, και στη συνέχεια θα δούμε μαζί όλες τις λειτουργίες αυτού του υπέροχου κουμπαρά. Επανερχόμαστε λοιπόν σε λίγο. Βάλαμε λοιπόν τις μπαταρίες μας και τώρα ο κουμπαράς είναι έτοιμος να λειτουργήσει σωστά. Ο κωδικός λοιπόν, μας λέει εδώ, ο πρωταρχικός κωδικός, ο εργοστασιακός, είναι 0000. Τέσσερις φορές το 0. Θα ανοίξει ένα πράσινο φωτάκι όπως και είδαμε και στη συνέχεια γυρίζοντας εδώ το μοχλό ανοίγει ο κουμπαράς μας τόσο απλά. 2, 3, 4 φορές το 0, ανοίγει το πράσινο φωτάκι και ανοίγεται έτσι με ευκολία το κουμπαρά σας. Πάρα πολύ ωραίο λοιπόν, πολύ απλό. Μπορείτε να βάλετε βέβαια και εσείς το δικό σας κωδικό. Τώρα εδώ έχω ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ και κανονικά εάν το βάλουμε εδώ μέσα στη σχισμή, αυτόματα θα το πάρει μέσα ο κουμπαράς, αλλά δεν ξέρω τώρα γιατί δεν λειτουργεί. Να διαβάσω τις οδηγίες, μήπως χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι συμβαίνει? Για να δω μήπως έτσι, όχι. Πρόβλημα να υπάρχει, πολύ περίεργο. Μήπως κόλλησε, όχι. Πώς το θέλει, διπλωμένο? Δεν νομίζω. Μάλλον καλύτερα να διαβάσω τις οδηγίες, γιατί κάτι δεν θα κάνω σωστά. Να, όπως βλέπετε εδώ, έχει μέσα μία ροδέλα που παίρνει αυτόματα το χαρτονόμισμά μας. Έχω βάλει τώρα ένα καινούριο κωδικό, μήπως ήταν αυτό που χρειαζόταν. Και εδώ τώρα είδα ότι έχει ένα κουμπάκι, το οποίο ίσως αυτό πρέπει να είναι. Ο καινούριος μου κωδικός είναι αυτός. Ανοίγει πάλι το γραμματοκιβώτιο. Και για να τώρα δοκιμάσουμε πως τώρα το παίρνει. Α, ναι. Ίσως ήθελε να βάλετε καινούριο κωδικό και να ανοίξετε εκείνο το διακόπτη. Τώρα, όπως βλέπετε, δεν ανοίγει. Πρέπει να βάλετε τον κωδικό σας και στη συνέχεια να το ανοίξετε. Και τα κέρματα φυσικά μπορείτε να τα βάλετε μέσα σε αυτόν τον τέλειο κουμπαρά.
νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος. Και μόλις μάθετε έτσι τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε, θα είναι πανεύκολο. Το ξαναδοκιμάσαμε, δουλεύει τέλεια. Βάζουμε το κωδικό και ανοίγει. Αν θέλετε να αλλάξετε τώρα καινούργιο κωδικό, θα πατήσετε το αστεράκι και θα βάλετε το καινούριο σας κωδικό. Όπως έβαλα εγώ πριν. Άμα το πατήσετε λάθος, τότε ο κωδικός θα ανοίξει το κόκκινο φωτάκι για να σας δείξει ότι δεν είναι σωστός ο κωδικός. Να το, και ο καινούργιος μου κωδικός. Τέλεια! Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε αυτό το καινούριο, αυτός ο καινούριος κουμπαράς. Εάν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να μας αφήσετε το σχόλιο σας και θα τα πούμε σύντομα με ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μας. Μέχρι τότε, γεια σας!